Ένα στα πέντε παιδιά στην Ευρώπη πέφτει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης σύμφωνα με στοιχεία ΣΟΚ του Συμβουλίου της Ευρώπης. Για την καταπολέμηση του φαινομένου έχει ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι στατιστικές προκύπτουν από όλα όσα καταγγέλλονται. Σκεφτείτε ότι τα περισσότερα δεν καταγγέλλονται, διότι υπάρχει ένα πέπλο σιωπής που καλύπτει αυτά τα φαινόμενα. Η βουλευτής Έλενα Ράπτη, μέλος του δικτύου κοινοβουλευτικών για να μπει φρένο στη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και συντονίστρια της καμπάνιας 1 στα 5 στην Ελλάδα, βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη όπου μαζί με εθελοντές ενημέρωσαν τους πολίτες για την κατάσταση που επικρατεί, μοιράζοντας ένα παραμύθι για να μπορέσουν τα παιδιά να μάθουν εύκολα την έννοια της κακοποίησης. Με ένα πολύτιμο εργαλείο που απευθύνεται στους γονείς, που καλούνται να ενημερώσουν το παιδί ποιο είναι καλό άγγιγμα και ποιο είναι κακό, ποια είναι η διαφορά από ένα καλό μυστικό ή από ένα κακό, ούτως ώστε να μπορούν και τα ίδια να απομακρυνθούν από τέτοιου είδους συμπεριφορές. Οι μητέρες δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο παραμύθι, καθώς μέσα από αυτό μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να γλιτώσουν από το χειρότερό τους εφιάλτη. Η καμπάνια ενημέρωσης θα συνεχιστεί σε 8 ακόμη πόλεις της Ελλάδας.